Έχουμε λοιπόν μία εγκύκλιο με βαθμό προτεραιότητα εξαιρετικά επίγον, έτσι χαρακτηρίζεται, στις 15 Φεβρουαρίου, δηλαδή εχθές ημέρα Παρασκευή, προς τις διευθύνσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώρας και φυσικά τις σχολικές μονάδες και κοινοποίηση περιφερειακές διευθύνσεις. Τι μας λέει αυτή η εγκύκλιος? Ότι οι απουσίες των μαθητών και μαθητριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης δεν θα ληφθούν υπόψη, δηλαδή δεν θα καταμετρηθούν, δεν θα προσμετρηθούν στο χαρακτηρισμό της φοίτησής τους. Με τον όρο όμως ότι είτε οι κηδεμόνες τους, είτε οι ίδιοι εφόσον είναι ενήλικοι ή ενήλικες, προσκομίσουν στο σχολείο τους μια πρόσφατη βεβαίωση, ιατρική γνωμάτευση, είτε αυτή προέρχεται από το δημόσιο, από ένα νοσοκομείο ή ένα ΕΣΥ δηλαδή, ή από ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας μας, ή και από ιδιώτη γιατρό, στην οποία γνωμάτευση ή ιατρική βεβαίωση να αναγράφεται ο λόγος και η επιβεβλημένη διάρκεια απουσίας από το σχολείο, δηλαδή ποιος είναι ο λόγος που απουσίασε ο μαθητής μας ή η μαθητριά μας και από πότε έως και πότε. Αυτό θα είναι απαραίτητο. Δεν έχει τέλος παρά μόνο στο τρέχον σχολικό έτος, δηλαδή στις 31-8 ουσιαστικά το σχολικό έτος, αλλά προφανώς μιλάμε για όσο διαρκεί η φοίτηση των μαθητών μας. Επομένως, ανά πάσα στιγμή, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει έξαρση της εποχικής γρίπης, η εγκύκλιος αυτή έχει ισχύ. Επομένως, και για να το τελειώσουμε και να είμαστε πιο σαφείς, οι γονείς των παιδιών μας ή εφόσον μιλάμε για ενήλικες μαθητές, μπορούν να προσκομίσουν στο σχολείο με την επιστροφή τους ή και πιο μπροστά μέσω τρίτου την γνωμάτευση αυτή που θα έχουν